50, εκτιμάται πως ο μέσος όρος ηλικίας του πληθυσμού στη χώρα μας θα έχει ανέβει στα 47 με 50 έτη. Η Ελλάδα μετατρέπεται σε μια χώρα γερόντων. Ένα ολόκληρο έθνος οδεύει προς τη σύνταξη, γιατί πάβει να εκτιμά το θεόσδοτο δώρο της ζωής έτσι όπως του αξίζει. Ο ατομικισμός που προωθεί η κουλτούρα των ημερών μας βάζει φρένο στον κύκλο της ζωής και την απαραίτητη ανανέωση του πληθυσμού μας. Για την νίκη, η ενίσχυση της ελληνικής οικογένειας είναι άμεση προτεραιότητα. Η Νέα Δημοκρατία προεκλογικώς θυμήθηκε τη λέξη οικογένεια και υποσχέθηκε ότι θα ξεκινήσει τώρα να συζητά τη χάραξη εθνικής στρατηγικής για την οικογένεια και το δημογραφικό. Μάλιστα, αποφάσισε ως κυβέρνηση σήμερα πως αυτός ο τόπος έχει ανάγκη να υπάρξει νέο Υπουργείο με αντικείμενο ειδικά την οικογένεια. Στην ονομασία του βέβαια σβήστηκε η λέξη δημογραφικό. Λέγεται Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Βέβαια, μέχρι σήμερα ελήψη τέτοιου Υπουργείου τα δείγματα γραφής της κυβέρνησης ήταν διαφορετικά. Έχουμε ακούσει κυβερνητικά στελέχη να υποστηρίζουν ευθέως την πολυπολιτισμικότητα. Βλέπουμε τα παιδιά μας να αντιμετωπίζονται ως τεκμήριο και όχι ως αιτία φοροελάφρυνσης. Ψάχνουμε, χωρίς να βρίσκουμε, την ελάχιστη θετική μνήμα στην αξία του ιερού θεσμού της οικογένειας μέσα στα σχολικά βιβλία. Αλήθεια, ποιο θα είναι το αντικείμενο αυτού του ειδικού Υπουργείου? Τι είναι αυτό που δεν κάλυπταν ως σήμερα τα άλλα πολλά συναρμόδια Υπουργεία? Αυτό το Υπουργείο θα αναλάβει να λύσει το δημογραφικό πρόβλημα της χώρας, προστατεύοντας και ενισχύοντας την πυρηνική οικογένεια? Θα προστατέψει, σύμφωνα με την παράδοση και τις επιταγές της Εκκλησίας μας, το απολύτως σεβαστό δικαίωμα στη ζωή που έχει εξάκρας συλλήψεως το αγέννητο παιδί? Θα στηρίξει ουσιαστικά την πολύτεκνη οικογένεια, φροντίζοντας μεταξύ άλλων να υπάρχουν φορολογικές απαλλαγές ανάλογες του αριθμού των παιδιών κάθε οικογένειας, οι οποίες μάλιστα θα αυξάνονται όχι αριθμητικά, αλλά γεωμετρικά σε σχέση με τον αριθμό των παιδιών? Θα μεριμνήσει να στηρίξει την μάνα, διάρκεια μητρότητας σε νεαρές μάνες μέχρι την ηλικία τουλάχιστον των 3 ετών. Έρευνες αποδεικνύουν ότι τα παιδιά που μεγαλώνουν στην αγκαλιά της μάνας τους δεν παρουσιάζουν πολύ σπάνια αργότερα βίαιες και αποκλίνουσες συμπεριφορές. Θα βοηθά με μια πάγια αντιμιστία την κάθε μητέρα για το σπουδαίο έργο της ανατροφής των παιδιών της? Θα μεριμνήσει το νέο Υπουργείο για να διαφημιστεί η ευλογημένη γονεϊκότητα, μητρότητα και πατρότητα και να υπάρξουν κίνητρα για τους συνανθρώπους μας που θα αποφασίσουν να γίνουν γονείς σε κατά το δυνατόν νεαρή ηλικία, ώστε να μπορούν να τεκνοποιούν χωρίς δυσκολίες και ανησυχίες και να αντεπεξέρχονται ευκολότερα στην ανατροφή των παιδιών τους? Θα συνεργαστεί το νέο Υπουργείο με το Υπουργείο Παιδείας, ώστε να ενισχυθεί το δημογραφικό μέσω της παιδείας. 40 σχολεία έκλεισαν στην Ήπειρο μόνο το 2021, επειδή είχαν λιγοστούς μαθητές και οι ηθήνοντες έκριναν πως πρέπει να συγχωνεύσουν σχολικές μονάδες αντί να κοιτάξουν πώς θα αντιμετωπίσουν το πρόβλημα στη ρίζα του. Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία της Ελστάτ, τα τελευταία χρόνια μόνο ο αριθμός των εγγεγραμμένων μαθητών σε δημοτικά σχολεία έχει μειωθεί κατά σχεδόν 27.000 παιδιά. Πάγια θέση της νίκης είναι ότι σε οποιαδήποτε γωνιά της Ελλάδας υπάρχουν έστω και 3 παιδιά, λόγοι εθνικοί και δημογραφικοί επιβάλλουν άνοιγμα σχολείου για να τα στεγάσει. Ο Άγιος Κοσμάς ο Ετωλός έλεγε: «Καλύτερα να έχεις σχολείων ελληνικών στον τόπο σου, παρά να έχεις βρύσες και ποταμούς, διότι η βρύση ποτίζει το σώμα, το δε σχολείο ποτίζει την ψυχή». Θέση μας και πρότασή μας είναι επίσης η άμεση μονιμοποίηση των χιλιάδων αναπληρωτών εκπαιδευτικών, οι οποίοι σήμερα με διαρκείς αποσπάσεις και αλλαγές τόπου κατοικίας
βιώνουν καθεστώς αβεβαιότητας για το μέλλον τους, κάτι που τους αποτρέπει από το να προγραμματίσουν τη ζωή τους και να κάνουν οικογένεια. Δεν είναι δυνατόν να μπαίνει το μέλλον της Ελλάδας στη ζυγαριά του δημοσιονομικού κόστους. Είναι ανεπίτρεπτο εν έτη 2023 να αναγκάζονται οι οικογένειες να φύγουν από τον τόπο τους για να εξασφαλίσουν προσβάσιμο σχολείο στα παιδιά τους. Είναι απαράδεκτο να ερημώνουν τα χωριά της πατρίδας μας, πολύ περισσότερο τα ακριτικά, επειδή κλείνουν τα σχολεία τους και καταδικάζονται οι οικογένειες σε εκπαιδευτική προσφυγιά. Μέτρησαν ποτέ οι κυβερνήσεις την ζημία της εθνικής οικονομίας από την καταστροφή των τοπικών μικροοικονομιών εξαιτίας αυτής της πολιτικής? Βέβαια, όλα είναι θέμα προτεραιοτήτων. Ο Πρωθυπουργός ανέφερε στην ομιλία του πρώτα την πολιτική για την ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα και τελευταία την πολιτική για το παιδί. Πράγματι, μέχρι στιγμής η πρώτη πρωτοβουλία που εκφράστηκε από την κυβέρνηση ήδη προ των προγραμματικών της δηλώσεων είναι η νομιμοποίηση γάμων ομοφιλοφίλων. Προεκλογικώς, δεν ακούσαμε στις επίσημες ομιλίες της Νέας Δημοκρατίας την ευθεία ομολογία της πρόθεσης αυτής. Δυστυχώς, οι περισσότεροι ανύποπτοι ψηφοφόροι σας το έμαθαν αφού σας επέλεξαν. Η πρότασή σας αυτή συνιστά από ιεροποίηση, θα λέγαμε, του θεσμού της οικογένειας, προσβολή της παράδοσης και του νομικού πολιτισμού μας και ευθεία παραβίαση του Συντάγματος, που στο άρθρο 21 προβλέπει η οικογένεια ως θεμέλιο της συντήρησης και προαγωγής του έθνους, καθώς και ο γάμος, η μητρότητα και η παιδική ηλικία τελούν υπό την προστασία του κράτους. Αναφορικά λοιπόν με την πρόθεσή σας να νομιμοποιήσετε τους γάμους ομοφιλοφίλων, σας πληροφορούμε ότι θα καταψηφίσουμε οποιαδήποτε τέτοια πρόταση νόμου. Η Νίκη επιθυμεί να ακούγεται και η γνώμη της σιωπηρής πλειοψηφίας των Ελλήνων, που δεν συμφωνεί με όσα κάνουν την κοινωνία μας αγνώριστη. Ως κυβέρνηση έχετε μεγάλη ευθύνη να καλλιεργείτε τον άλληλο σεβασμό και την ομόνοια στην κοινωνία, αντί να νομοθετείτε καταστάσεις που διχάζουν τον ταλαιπωρημένο λαό μας. Τι τον θέλετε τον γάμο των ομόφυλων ζευγαριών, όταν όλα τους τα αστικά δικαιώματα είναι εξασφαλισμένα από το σύμφωνο συμβίωσης το οποίο ήδη είχατε υπερψηφίσει? Ας δούμε όμως και το δεύτερο μέγα σημείο των θέσεων της Νίκης, στην παιδεία, που τη διακόνησα 35 χρόνια ως μάχημος δάσκαλος. Αναρωτήθηκε κανείς από τους υπεύθυνους τι είναι αυτό που αγριεύει, εξαγριώνει τα παιδιά σήμερα, ώστε να βλέπουμε φαινόμενο όπως συμμορίες ανηλίκων και βιοπραγίες μεταξύ μικρών παιδιών? Ποιος φταίει? Φταίνε τα παιδιά μας? Δεν θα έπρεπε εύκολα να καταδικάζουμε τα παιδιά ότι έχουν πάρει λάθος δρόμο? Όχι. Απλώς, και αυτό είναι το πιο τραγικό, βαδίζουν μπροστά από εμάς το δρόμο που εμείς τους δείξαμε να βαδίζουν. Εμείς είμαστε αυτοί οι οποίοι στην πράξη βάζουμε πάνω απ' όλα τα υλικά αγαθά και τα χρήματα και όσα σχετίζονται με τον άνθρωπο από τη μέση και κάτω. Αν δεν διδάξουμε δια του παραδείγματος στα παιδιά μας την ειρήνη, την απλότητα, το φιλότιμο και την αιώνια προοπτική του ανθρώπου, τότε κάποια αρρωστημένα πρότυπα θα τους διδάξουν τη βία, την απληστία, τη διαφθορά και τον νόμο της ζούγκλας. Η νεανική εγκληματικότητα καλπάζει, διότι πολλά παιδιά μεγαλώνουν με την ηλιστική πεποίθηση πως πρέπει να πατήσουν επιπτωμάτων για να διεκδικήσουν ό,τι προλαβαίνουν σε τούτη τη ζωή. Και για αυτή τη στρεβλή πεποίθηση ευθύνεται το οικογενειακό περιβάλλον και φυσικά η άρρωστη παιδεία μας, ειδικά τώρα που την έχει καταλάβει το ανεξέλεγκτο διαδίκτυο. Η τηλεόραση και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουν γίνει οι νέοι δάσκαλοι εντός εισαγωγικών των παιδιών και το εκπαιδευτικό σύστημα μεταδίδει στους μαθητές άψυχες γνώσεις που έχουν αποσυνδεθεί από την εθνική μας συνείδηση, την ιστορία μας και την πίστη μας. Τα σχολεία έχουν μετατραπεί σε γκρίζα φυτώρια απεσιοδοξίας, σε κέντρα εκπαίδευσης απογοητευμένων και καταπτωημένων νέων ανθρώπων. Κατά τον Καποδίστρια,
τον μεγάλο κυβερνήτη, τα σχολεία δεν είναι μόνο τόποι προσκτήσεως γνώσεων, αλλά φροντιστήρια ηθικής, εθνικής και χριστιανικής αγωγής. Να αναφέρω κάτι από την εμπειρία μου σχολική αίθουσα και τη διδασκαλία των σχολικών βιβλίων. Τρία εμβληματικά κείμενα, αγαπητοί μου, που αφαιρέθηκαν πριν από 15 περίπου χρόνια από τα σχολικά βιβλία γλώσσας. Και αυτά είναι το εξής. Πρώτον, ο ύμνος στη δημοκρατία από τον επιτάφιο του Περικλή. Ένα κείμενο εμβληματικό παγκόσμιας εμβέλειας και ιδρυτικό του δημοκρατικού πολιτεύματος που αναφέρει, το ξέρετε οι περισσότεροι, και όνομα μεν διατομή εσολίγους, αλλά εσπλίον ασικήν δημοκρατία κέκλειται. Και σε μετάφραση, το πολίτευμά μας ονομάζεται δημοκρατία, γιατί η διοίκηση είναι στα χέρια των πολλών και όχι των ολίγων. Δεύτερο κείμενο που εκπαραθυρώθηκε από τα σχολικά βιβλία γλώσσας, το αριστουργηματικό ποίημα για τον ελληνοκύπριο ήρωα του εθνικοαπελευθερωτικού αγώνα της ΟΚΑ, τον μαθητή Ευαγόρα Παλικαρίδη, γραμμένο από τον σπουδαίο, δεν ζει πια, δωδεκανήσιο ποιητή Φώτη Βαρέλη. Τρίτο κείμενο που αφαιρέθηκε με τίτλο «Ο βασιλιάς Φίλιππος κοιμάται στη Μακεδονία», που αναφερόταν στις ανασκαφές του αείμνηστου καθηγητή της αρχαιολογίας Μανώλη Ανδρώνικου. Κείμενα που ακριβώς παρουσιάζουν στα Ελληνόπουλα τον πολιτισμό των προγόνων τους και τους αγώνες του λαού μας για ελευθερία και δημοκρατία. Αυτά αντικαταστάθηκαν με συνταγές μαγειρικής. Χρειάζεται άμεσα αλλαγή βιβλίων γλώσσας, τα οποία πρέπει να αποκτήσουν ταυτότητα. Αν δεν υπάρξει επανασύνδεση του μαθητή με την ζωντανή υπόσταση της γλώσσας του και της ελληνορθόδοξης ταυτότητάς του, τότε θα συνεχίσουμε να έχουμε μία απονεκρωμένη παιδεία που θα φέρει στην κοινωνία παιδιά χωρίς πνευματικά εφόδια, χωρίς πολιτισμικό υπόβαθρο, χωρίς επίγνωση της πλούσιας κληρονομιάς μας. Αυτό το σχολείο θα παράγει παγκοσμιοποιημένους πολίτες για τη δυστοπία του αύριο, αύριο, και όχι συνειδητοποιημένους Έλληνες για την ευημερία του σήμερα. Αναφορικά με την εξαγγελία του Πρωθυπουργού περί παιδείας, ως εκπαιδευτικός πολλά χρόνια σε δημόσια σχολεία, γνωρίζω την κατάσταση που επικρατεί και στα ιδιωτικά. Θα περιμένουμε να δούμε αποτυπωμένη στο χαρτί την πρότασή σας για την ανώτατη εκπαίδευση, προκειμένου να διατυπώσουμε τη γνώμη μας. Επί της αρχής, θεωρούμε αυτονόητο ότι πρώτον, τόσο στα δημόσια όσο και στα ιδιωτικά ΑΕΗ, το κράτος θα διατηρεί την εποπτεία και τα προγράμματα σπουδών τους θα τίθενται υπό την έγκριση του Υπουργείου Παιδείας, όπως γίνεται σήμερα με την ιδιωτική δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Δεύτερον, δημόσια και ιδιωτικά ΑΕΗ θα προσφέρουν εθνική παιδεία με ανοιχτούς ορίζοντες. Θα διδάσκουν την ελληνική σκέψη, η οποία είναι η μόνη γνησίως δυτική και οικουμενική στο νέο παγκοσμιοποιημένο κόσμο που ζούμε. Θέλουμε τα πανεπιστήμια μας, δημόσια και ιδιωτικά, να εκπαιδεύουν και να μορφώνουν Έλληνες και όχι ελληνόφωνες. Τρίτον, το επιστημονικό προσωπικό τους να αποτελείται κατά πλειοψηφία από Έλληνες και Ελληνίδες, της ημεδαπής ή της αλλοδαπής από τον απόδημο ελληνισμό. Δεν είμαστε δογματικοί με την ίδρυση μη κρατικών ΑΕΗ, υπό την προϋπόθεση ότι θα προάγουν τα γερά ελληνικά γράμματα, την ελληνική έρευνα και τον ελληνικό πολιτισμό στο νέο άχρωμο παγκοσμιοποιημένο κόσμο που ζούμε. Και βεβαίως, να μην αποβάλλουμε την πίστη μας και τις αξίες της από τα πανεπιστήμια, όπου είναι συναφή με το περιεχόμενο των σπουδών. Σας θυμίζω, κύριε Πρωθυπουργέ, ότι στο Πανεπιστήμιο Στάνφορντ, τον ΗΠΑ, όπου μιλήσατε προ 2 ετών, σας προλόγησε ο πάστορας Πριτανίστου. Το στίχημα για την ελληνική εκπαίδευση σε μια Δύση που παρακμάζει ιδεολογικώς είναι η Ελλάδα να ηγηθεί της μεταρρύθμισης της Δύσεως εκπαιδευτικά. Έχουμε το δικαίωμα. Εδώ γεννήθηκαν όλα. Την ώρα που η Δύση ψυχοραγεί ιδεολογικά, εμείς να ηγηθούμε της αναγέννησής της με οδηγό τις ελληνικές ιδέες. Έχετε εξαγγείλει, κύριε Πρωθυπουργέ, συνταγματική αναθεώρηση. Είναι απαράδεκτο να μην αποκαλύπτεται ποια άρθρα του Συντάγματος
θέλετε να αναθεωρήσετε. Η δημόσια πολιτική δεν είναι εθνικό μυστικό. Θα περιμένουμε το σύνολο της προτάσεώς σας, αν και όσα ακούμε και διαβάζουμε είναι ανησυχητικά και πρέπει να μας τα διευκρινίσετε. Θα καταργήσετε το άρθρο 59 του Συντάγματος για τον θρησκευτικό όρκο των βουλευτών. Θα αλλάξετε το άρθρο 16 ώστε να πάψει να αποτελεί αποστολή της παιδείας η καλλιέργεια της εθνικής και θρησκευτικής συνείδησης. Θα ανοίξετε θέμα αναθεώρησης του άρθρου 3 περιχωρισμού κράτους και εκκλησίας για να γίνει το κράτος μας ουδετερόθρησκο όπως στη Γαλλία, όπου ελείψει χριστιανισμού κυριαρχεί το ριζοσπαστικό ακραίο Ισλάμ. Διασκεδάστε τις ανησυχίες μας και τις ανησυχίες όλου του ελληνικού λαού, κύριε Πρωθυπουργέ, θα το εκτιμήσουμε. Η ακρίβεια που μαστίζει τα ελληνικά χωριά, νοικοκυριά με συγχωρείτε, είναι πλέον ένα διαρκές φαινόμενο που δυστυχώς τίνει να γίνει μια νέα κατοχική κανονικότητα. Η χαμηλή μισθή, η δραματική μείωση της αγοραστικής δύναμης και οι τιμές που συνεχώς ανεβαίνουν προκαλούν ραγδαία πτώση του βιωτικού επίπεδου, άδειασμα των αποταμιεύσεων, αδυναμία πληρωμής λογαριασμών. Μάλιστα, και χρειάζεται αυτό να επισημανθεί, γίνονται πανάκριβα και απλησίαστα για τους απλούς ανθρώπους, για τα νοικοκυριά, αυτά τα αναγκαία για τη ζωή. Τα τρόφιμα, το ρεύμα, τα καύσιμα, οι μικροχαρές της ζωής, τα υλικά και τα αναγκαία της πρωτογενούς παραγωγής, όσα επαρκούν για να ζήσει ένας άνθρωπος και μια οικογένεια χωρίς να έχει ανάγκη να καταφύγει στην επαιτία των επιδομάτων και των κάθε λογής πας. Έχουμε αντιληφθεί ότι οδηγείται ο λαός μας σε μια νέο τύπου δολοπαρικία, στην οποία η ποιότητα της ζωής του δεν θα εξαρτάται από την ελεύθερη και φιλότιμη εργασία του, αλλά από τις διαθέσεις φιλανθρωπίας του όποιου αφέντη του. Είτε είναι στη θέση του αφέντη η κυβέρνηση, είτε η Ευρωπαϊκή Ένωση, είτε οποιοδήποτε σκοτεινό ή φανερό κέντρο εξουσίας. Σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία πάλι της Ελστάτ, ο πληθυσμός που βρίσκεται σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικό αποκλεισμό αντιστοιχεί στο 26,3% του πληθυσμού της χώρας, δηλαδή παραπάνω από ένας στους 4 πολίτες αντιμετωπίζουν καθημερινώς τον υφιάλτη της φτώχειας. Εκατοντάδες χιλιάδες οικογένειες σφίγγουν όλο και περισσότερο το ζωνάρι για να αντεπεξέλθουν στα έξοδα και οι πολίτες μετατρέπονται σε δουλοπάρικους που ζουν μονάχα για να εξυπηρετούν τις πάγιες οφειλές και να προμηθεύονται τα απολύτως βασικά τρόφιμα. Και παρά το τιτάνιο αγώνα που δίνουν, και πάλι ο μήνας δεν βγαίνει. Την ίδια στιγμή, η κάθε κυβέρνηση αρνείται πεισματικά να μειώσει τους φόρους σε τρόφιμα και καύσιμα και αρκείται μόνο στο να μοιράζει επιδόματα φτώχειας και να λανσάρει καλάθια του νοικοκυριού που δεν προσφέρουν τίποτε ουσιαστικό στη μάχη κατά της ακρίβειας. Η εσκροκέρδεια συνεχίζει να καλπάζει στα τρόφιμα και το επίσημο κράτος αρνείται να ελέγξει την εκτείναξη της τιμής την παραγωγή έως το ράφι. Αρκείται μόνο στο να διαπραγματεύεται για τα μάτια του κόσμου μερικά φραγκοδίφραγκα, ενώ το προϊόν έχει ήδη φτάσει πανάκριβο στο σούπερ μάρκετ. Για τα οικονομικά μέτρα που εξαγγείλατε, θα είμαστε υπέρ σε ό,τι ωφελεί το λαό, έστω και αν οι ενισχύσεις σας είναι περιστασιακές και άπαξ. Όμως θέλουμε το λαό ισότιμο στη σκέψη σας με τις δυνάμεις της αγοράς. Να μην δίνετε στο λαό ό,τι περισσεύει μόνον αφού έχετε μοιράσει όλη την πίτα στις γνωστές οικογένειες. Σε αυτό θα μας βρείτε απέναντι. Δεν είναι επίμονη η ακρίβεια. Επίμονη είναι η κερδοσκοπία των μεγάλων ομίλων που η κυβέρνησή σας αφήνει ανεξέλεγκτους. Δυστυχώς, στις προγραμματικές δηλώσεις του Πρωθυπουργού δεν ακούσαμε κανένα μεγάλο φιλολαϊκό μέτρο ώστε να πάρει την επενδυτική βαθμίδα. Με άλλα λόγια, ο νου σας βρίσκεται στις αγορές και όχι στους πολίτες. Όσον αφορά στην ενέργεια, η χώρα μας συνεχίζει να είναι παραδομένη στο έλεος της ακρίβειας. Πληρώνουμε πανάκριβο το ρεύμα στην χονδρεμπορική αγορά του ηλεκτρισμού, κάτι που μετακυλίεται συνεχώς στους πολίτες, γονατίζοντας τους προϋπολογισμούς τους.
Το κάθε νοικοκυριό είναι όμηρος του οργείου κερδοσκοπίας, του χρηματιστηρίου ενέργειας, αλλά και του στρεβλού τρόπου λειτουργίας του εγχώριου ανταγωνισμού, που λειτουργεί αποκλειστικά προς όφελος των παρόχων και όχι του καταναλωτή. Εντός του 2022 δόθηκαν συνολικά 430.000 εντολές για διακοπές ρεύματος σε όλη την Ελλάδα και πολλά από αυτά τα σπιτικά βυθίστηκαν στο σκοτάδι. Το ρεύμα είναι απολύτως αναγκαίο αγαθό και είναι ανεπίτρεπτο να μην υπάρχουν μέτρα πρόνοιας ώστε να αποκλείονται οι διακοπές στα ευάλωτα στρώματα της κοινωνίας. Η πολιτική βίαιης απολιγνητοποίησης που εφάρμοσαν οι προηγούμενες κυβερνήσεις έκαναν τη χώρα μας πλήρως εξαρτημένη από τις εισαγωγές ρεύματος και αχρίστεψε τους εθνικούς πόρους που θα μπορούσαν να μας προσφέρουν φθηνότερο ρεύμα και μεγάλο βαθμό αυτάρκειας κατά την περίοδο της ενεργειακής κρίσης που ακόμη διανύουμε. Ενώ ζούμε σε μια ευλογημένη χώρα με άφθονο ηλιακό και αιωλικό δυναμικό, δυστυχώς η επανάσταση που υποτίθεται πως θα έφερναν οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, αντί να μεταφράζεται σε ανακούφιση της τσέπης του καταναλωτή, χρησιμεύει κυρίως στο να θησαυρίζουν οι χορηγοί και οι επενδυτές. Το θέμα των πληστηριασμών και των κόκκινων δανείων είναι μια ακόμη ανοιχτή πληγή της κοινωνίας που προξενεί όλο και περισσότερο δυστυχία στον ελληνικό λαό. Οι ηθήνοντες και εδώ, με την πολιτική που ακολούθησαν, απέδειξαν πως ήταν οι μεγαλύτεροι ευεργέτες των φαντς, τα οποία λαϊλατούν ασταμάτητα τις περιουσίες των Ελλήνων. Σχεδόν καθημερινώς βλέπουμε στις ειδήσεις πλέον σκηνές απόλυτης ντροπής, με όργανα του κράτους να βγάζουν σηκωτούς από τα σπίτια τους, ακόμα και ηλικιωμένους, ανάπηρους ή καρκινοπαθείς που πέφτουν θύματα μιας νόμιμης πλέον τρομοκρατίας. Κάθε έννοια ανθρωπιάς έχει ισοπεδωθεί χάρη του κέρδους των τραπεζών και των αρπακτικών της αγοράς ακινήτων. Πάνω στο δράμα του Έλληνα βασίζεται μια τεράστια αναδιανομή πλούτου που βρίσκεται σε εξέλιξη και φέρει τη σφραγίδα όλων των μνημονιακών αποφάσεων, ενώ η παρούσα κυβέρνηση δεν δείχνει για την ώρα να έχει καμία πρόθεση να φέρει μια νομοθετική ρύθμιση ώστε να προστατεύεται τουλάχιστον η πρώτη κατοικία. Έτσι το κάθε φαν που έχει έδρα στην Ιρλανδία ή οπουδήποτε αλλού στον κόσμο την χάνει πολύ ευνοϊκότερης μεταχείρισης από τον Έλληνα φορολογούμενο που ζει, εργάζεται και προσφέρει στην ίδια τη χώρα του και βλέπει το ανάλγητο κράτος να τον πετά στο δρόμο με συνοπτικές διαδικασίες. Ακόμη δε χειρότερα, το ελληνικό κράτος έχει μπει εγγυητής των φαντς, ώστε όλοι οι Έλληνες πολίτες να χρηματοδοτούν την αρπαγή της πρώτης κατοικίας των πιο αδύναμων συμπολιτών μας. Για τα κόκκινα δάνεια θα απαιτήσουμε το άνοιγμα όλων των φακέλων και όλων των αποφάσεων με τις οποίες προέκυψε αυτή η ληστρική διαδικασία. Περαιτέρω όμως προτείνουμε ότι όταν ξεκινάει ο θεσμικός διάλογος μεταξύ ενός ενδιαφερόμενου φαντ και ενός τραπεζικού ιδρύματος για την εξαγορά ενός δανείου, θα πρέπει να προβλέπεται ένα διαδικαστικό στάδιο κατά το οποίο θα παρέχεται ομοίως η δυνατότητα στον οφειλέτη να εξαγοράσει το δάνειό του στην συμφωνηθήσα προνομιακή τιμή στην οποία θα το εξαγόραζε άλλος το φαντ, το κοράκι όπως το ξέρουμε. Παράλληλα, θεωρούμε απαραίτητο το κράτος να έχει πνεύμα επιβράβευσης απέναντι στους συνεπείς και ενήμερους οφειλέτες, καθώς και εκείνους που διατίθενται να εξοφλήσουν άπαξ το χρέος που ταυτίζεται με τις κύριες οφειλές τους, διαγράφοντας το 100% των προσαυξήσεών τους ή παρέχοντας άλλες διευκολύνσεις. Οι μεγάλες καθυστερήσεις στην απονομή δικαιοσύνης, οι διαφαινόμενες παρεμβάσεις από πολιτικούς και επιχειρηματίες είναι παράγοντες που προκαλούν κλονισμό της εμπιστοσύνης των πολιτών στο θεσμό της δικαιοσύνης. Συγχρόνως αποθαρρύνουν ξένους ιδιαίτερα επιχειρηματίες από το να επενδύσουν και να επιχειρήσουν στην Ελλάδα. Σεβόμαστε απόλυτα τη διάκριση των εξουσιών και πιστεύουμε
ότι πρέπει να αφαιρεθεί από την κυβέρνηση κατά την επικείμενη αναθεώρηση του συντάγματος το δικαίωμα να διορίζει εκείνη αποκλειστικώς την ηγεσία της δικαστικής εξουσίας. Έτσι γίνεται αντιληπτή και πραγματική η διάκριση των εξουσιών, η οποία δυστυχώς λείπει από την πατρίδα μας και καλλιεργεί την δυσπιστία του πολίτη απέναντι στο κράτος και διαιρεί την κοινωνία μας. Αναφορικά με την εξωτερική μας πολιτική, ο κύριος γνώμονας που θα έπρεπε να διαμορφώνει την ουσία της είναι το να είμαστε πάντα συνεπείς στο βάρος που κουβαλάει η ιστορία μας, να είμαστε έντιμοι απέναντι στους ηρωικούς αγώνες των προγόνων μας. Δεν έχουμε το δικαίωμα να παραδώσουμε ούτε μια χούφτα χώμα, μια σπιθαμή γης λιγότερη στα παιδιά μας από αυτή που παραλάβαμε. Χρωστάμε σ' όσους πέρασαν, θα έρθουνε, θα περάσουν, κριτές θα μας δικάσουν οι αγέννητοι, οι νεκροί κατά τον αϊθαλή λόγο του Παλαμά. Στην κοιτίδα της δημοκρατίας, την αρχαία Αθήνα, οι πρόγονοί μας έδιναν τον όρκο και την πατρίδα ούκ ελάσο παραδώσω. Πλοίο δε και αρίο όσοι σαν παραδέξομαι. Δεν θα παραδώσω δηλαδή στις επόμενες γενιές πατρίδα μικρότερη, αλλά μεγαλύτερη και ισχυρότερη εκείνης που παρέλαβα. Στα εθνικά θέματα δεν χωράνε εκτόσεις, δεν χωράνε παραχωρήσεις, δεν χωράνε συμβιβασμοί με τον εχθρό. Μήπως στα χρόνια της μεταπολίτευσης έχουμε δει να τηρείται στο ελάχιστο αυτός ο ιστορικός όρκος. Ο Ατήλας II στην μαρτυρική Κύπρο δεν τιμωρήθηκε ποτέ. Τα εγκλήματα πολέμου, οι αγνοούμενοι ή μάλλον δυστυχώς αγνοημένοι από την πατρίδα, η κατοχή και ο παράνομος επικισμός. Αργότερα προσθέθηκε αποδυνάμωση του ελληνισμού της Βορείου Ηπείρου, το γκριζάρισμα του Αιγαίου, η νεκρή μας πιλότη, η δράση του τουρκικού προξενείου στη Δυτική Θράκη, η ντροπιαστική κυδαιμονία της πατρίδας μας με τα μνημόνια, η πισόπλατη διπλή μαχαιριά στη Μακεδονία μας, η Ήβρη στην Αγιά Σοφιά και πλέον πρόσφατα τα μισόλογα από πολλούς πολιτικούς για την ΑΟΣ της πατρίδας μας. Και να θυμίσουμε τα τελευταία που καταφέρατε ως κυβέρνηση για την Ουκρανία. Έως πότε θα στέλνετε όπλα τα οποία, από όσο διαβάζουμε οι εμπόλεμοι πολλούν σε άλλες χώρες, δεν καταλαβαίνετε ότι έτσι εξασθενεί η άμυνά μας, ειδικά στα νησιά του Αιγαίου. Ο όρκος των αρχαίων εφήβων Αθηναίων δυστυχώς καταπατήθηκε, όπως προείπα, από τους σύγχρονους επιγόνους. Πώς θα προχωρήσουμε μπροστά? Η νίκη δεν αναγνωρίζει κανένα περιθώριο συνδιαλλαγής με την Τουρκία για οποιαδήποτε εγχώρηση της εθνικής μας κυριαρχίας. Πρέπει να πάψει επιτέλους η μακροχρόνιος πολιτική της υποχωρητικότητας και η έλλειψη πραγματικής εθνικής στρατηγικής. Η σημερινή ομιλία του Πρωθυπουργού υπήρξε ομιλία διαχειριστική, χωρίς εθνικό όραμα, χωρίς εκτεταμένη αναφορά στα εθνικά θέματα και στην εξωτερική πολιτική. Συναντηθήκατε, κύριε Πρωθυπουργέ, με τον πρόεδρο Ερντογάν, ο οποίος ισχυρίζεται ότι του έχετε δώσει υποσχέσεις που πρέπει να τηρηθούν. Αλήθεια, ποιες υποσχέσεις δώσατε? Μιλάτε για την ώρα μόνο για την προστασία της ελληνικής κυριαρχίας και όχι για κυριαρχικά δικαιώματα. Γιατί τα ξεχνάτε, επιτρέπετε? Κυριαρχικά δικαιώματα είναι η ΑΟΣ, η έρευνα και διάσωση, η υφαλοκρηπίδα, το FIR Αθηνών. Ελπίζουμε να μην παραπέμψετε στην κρίση τρίτων στη Χάγη την κυριαρχία των νησιών μας, νησιά που μας ανήκουν πανάρχια. Και επιτέλους, ξεκαθαρίστε μας τι θα κάνετε με τον εθνικό πλούτο. Όταν σας ρώτησαν για την συνεκμετάλλευση στην τηλεόραση του Αντένα, μασούσατε τα λόγια σας. Ως έθνος, ιστορικό έθνος, οφείλουμε να προχωρήσουμε σε δυναμικές πρωτοβουλίες. Η Ελλάδα σαφώς στηρίζεται στο διεθνές δίκαιο για την οριοθέτηση της ΑΟΣ μας. Άραγε αποτελεί λύση το δικαστήριο της Χάγης, όπως προωθεί η κυβέρνηση, χωρίς η Τουρκία να έχει αναγνωρίσει εκ των προτέρων το δίκαιο της θαλάσσης. Ένα δίκαιο που μάλιστα έγινε πρωτογενές δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μήπως επιτέλους πρέπει να απαιτήσουμε
την αλληλεγγύη των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ώστε το δίκαιο αυτό να εφαρμοστεί στην οριοθέτηση της ΑΟΣ. Παράλληλα, για την ΙΚΙ είναι σαφές ότι πρέπει αμέσως να απομακρυνθεί η απειλή του τουρκικού προξενείου στη Θράκη, που απλώνει ολοένα και περισσότερο τα πλοκάμια του στην πατρίδα μας με την ανοχή ελληνικών κομμάτων. Να σας το πούμε απλά, ακόμη να απελάσετε τον πρόξενο. Σε ένα άλλο θέμα, οι δεσμοί της μητέρας Ελλάδας με την απανταχού ομογένεια πρέπει να γίνουν και πάλι ισχυροί. Πρέπει να σταματήσει το ανίερο παζάρεμα των Ελλήνων της ομογένειας, είτε χάριν μικροκομματικών συμφερόντων, είτε χάριν συμφερόντων τρίτων. Στις τελευταίες εκλογές, οι εγγεγραμμένοι Έλληνες του εξωτερικού ήταν 1.888 από όλη τη Βόρεια και Κεντρική Αμερική και μόλις 195 από την Αυστραλία. Αυτή είναι η τιμή που κάνουμε στον παγκόσμιο ελληνισμό. Είναι πάγια και βασική θέση μας ότι πρέπει να εκλέγεται σταθερός αριθμός ομογενών βουλευτών στο ελληνικό κοινοβούλιο, χωρίς να χρειάζεται να ανήκουν σε κάποιο κόμμα. Και επιτέλους, να ανοίξουμε την πόρτα στους ομογενείς μας, ακόμη και δεύτερης και τρίτης γενιάς, για την επίλυση του σοβαρότατου δημογραφικού μας προβλήματος με παροχή σπουδαστικών και φορολογικών κινήτρων. Να έλθουν δηλαδή να υπηρετήσουν, να σπουδάσουν και να ξεκινήσουν τη ζωή τους στη μητέρα πατρίδα με τους καλύτερους όρους. Και βεβαίως απαιτούνται ισχυρά κίνητρα επαναπατρισμού των Ελλήνων που ξενιτεύτηκαν τα τελευταία χρόνια. Οι υψηλάντιδες υπάρχουν και σήμερα. Ίσως από τους απόδημους Έλληνες ξανάρθει η πραγματική ελευθεριά. Η πατριωτική συνείδηση πρέπει και πάλι να αναζωπηρωθεί στις καρδιές των Ελλήνων. Αγαπητοί μου, δεν προασπίζουν την εθνική ανεξαρτησία και την εδαφική ακεραιότητα μόνο οι πανάξιες ένοπλες δυνάμεις μας. Τις προασπίζει ο λαός με την ομηρική και θουκυδίδιο έννοια. Όχι ο φιλοπόλεμος, αλλά ο ψυχικά αρματωμένος, ο νυφάλιος, ο φωτισμένος, ο πολίτης που είναι ταυτόχρονα και ο πλήτης. Και αυτό μας το παρέχει η παιδεία, η έσχατη γραμμή άμυνας των Ελλήνων. Δράξαστε παιδείας. Τρέφουμε απόλυτο σεβασμό για το έτοιμο πόλεμο και τη δύναμη των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων. Αλλά μια χώρα με τον πληθυσμό της Ελλάδας χρειάζεται οπωσδήποτε να διαθέτει δόγμα παλαϊκής άμυνας. Ας πάψουμε επιτέλους να νοριζόμαστε με παραμύθια για συμμάχους που υποτίθεται πως θα μας σώσουν στην κατάλληλη στιγμή και θα προστρέξουν προς βοήθεια. Ουέ το μη της ιδίης όνειξη ξιωμένο, αλίμονο σε αυτούς που δεν μπορούν να ξιστούν με τα δικά τους νύχια σύμφωνα με μια ωραία βυζαντινή παροιμία. Η ιστορία μας έχει διδάξει πολλές φορές πως στη δύσκολη ώρα οι Έλληνες καταλήγουν να βασίζονται αποκλειστικά στις δικές τους δυνάμεις. Και αυτό σημαίνει δυνάμεις πραγματικών Ελλήνων. Δεν νοείται να έχει καταργηθεί το γένος ως κριτήριο εισόδου στις στρατιωτικές μας σχολές. Η φύλαξη των ελληνικών συνόρων θα αποτελεί πάντοτε ύψιστη προτεραιότητα και τιμή. Όσον αφορά στη μετανάστευση ή στην λάθρομετανάστευση, δεν μπορεί να κατηγορείται ο φιλότιμος και φιλόξενος ελληνικός λαός για το ότι του έχει ανατεθεί βάρος πολύ μεγαλύτερο από αυτό που μπορεί να σηκώσει. Ως λαός που έχει πονέσει πολύ, έχει ματώσει θα έλεγα από τη μάστιγα της ξενιτιάς, που και σήμερα καθημερινά αιμορραγεί, αφού εκατοντάδες χιλιάδες νέοι εργαζόμενοι, επιστήμονες, οικογένειες ολόκληρες φεύγουν από την Ελλάδα για να αναζητήσουν ένα καλύτερο μέλλον. Οι περισσότεροι δεν φεύγουν επειδή το επιθυμούν, αλλά επειδή η πολιτική των προηγούμενων κυβερνήσεων τους έδιωξε ως άσπραχνη μάνα. Ως χριστιανοί, ως επιστήμονες, ως άνθρωποι σεβόμαστε τον πόνο των ανθρώπων, όσων από πόλεμο, από κατατρεγμό, από πικρό καημό άφησαν βωμούς και εστίες στην πατρίδα τους και αναζητούν ζωή και πατρίδα, αλλά δεν μπορούμε να επιτρέψουμε
να μετατραπεί η χώρα μας σε χώρο ασταμάτητης αποθήκευσης ψυχών. Πόσο μάλλον στις περιπτώσεις που δεν έχουμε πολλές φορές να κάνουμε με κατατρεγμένους πρόσφυγες, αλλά με ένα ετερόκλητο πλήθος επίκων που δεν έχουν καμία πρόθεση να σεβαστούν και να αφομοιωθούν τη χώρα μας και να ασπαστούν τους νόμους και τις αξίες μας. Δεν θα συνενέσουμε στην ανεξέλεγκτη πληθυσμιακή αλλίωση που συντελείται στη χώρα μας με τις ευλογίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που φιλοδοξεί να μετατρέψει τις ευρωπαϊκές χώρες σε πολυπολιτισμικά σκλαβοπάζαρα ανθρώπων. Το ελληνικό κράτος ας υπολογίσει επιτέλους και ας ενημερώσει υπεύθυνα το λαό μας πόσους μετανάστες μπορεί να βοηθήσει και ας εργαστεί για τη συνθήκη, για την αλλαγή της συνθήκης του Δουβλίνου με βάση τα εθνικά μας συμφέροντα. Τελευταίο θέμα, άφησα αυτό που με πληγώνει περισσότερο ως Μακεδόνα. Αυτό που συνιστά προσβολή στη μνήμη των Μακεδονομάχων αγωνιστών μας, των διδασκαλισσών του μακεδονικού αγώνα, διαστροφή της ιστορίας μας, σπήλωση της αλήθειας και προδοσία της θέλησης του ελληνικού λαού. Η Συμφωνία των Πρεσπών έχει υποστεί εκατοντάδες παραβιάσεις από τα Σκόπια, ενώ η κυβέρνηση ουδέποτε διερεύνησε τις κατηγορίες χρηματισμού αρκετών που την υπερψήφισαν στα κοινοβούλια και των δύο χωρών. Οφείλει η Νέα Δημοκρατία να εξηγήσει στον ελληνικό λαό τον πάντοτε ευκολόπιστο και πάντα προδομένο, γιατί είπε προεκλογικώς ψέματα στον ελληνικό λαό όταν υποσχόταν βέτο για την ευρωπαϊκή και νατοϊκή ένταξη των Σκοπίων με το κλεμμένο όνομα, ενώ μετεκλογικώς ως κυβέρνηση έκανε και κάνει τα ακριβώς αντίθετα. Τελικά, πώς αξιοποιήσαμε το διαπραγματευτικό μας πλεονέκτημα ως χώρα Ευρωπαϊκής Ένωσης και ΝΑΤΟ, τι κερδίσαμε για τα μακεδονικά μας προϊόντα, τι κερδίσαμε από επιρροή στη Βαλκανική ενδοχώρα, μήπως φράξαμε το δρόμο στο ισλαμικό λεγόμενο τόξο επιρροής της Τουρκίας, μήπως προστατέψαμε τη γλώσσα μας, ήδη εκδόθηκε απόφαση για τη διδασκαλία της λεγόμενης μακεδονικής γλώσσας στην Ελλάδα. Για την νίκη, η συμφωνία αυτή πρέπει να καταλήξει εκεί που της αρμόζει, δηλαδή στον κάλαθο των αχρήστων. Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι βουλευτές, δεν είμαστε επαγγελματίες πολιτικοί. Κοιτάμε την πατρίδα μας με όρους ιστορικού μέλλοντος και όχι με όρους τετραετίας. Μας αγχώνει και μας προβληματίζει η δημογραφική μας συρρήκνωση έως κατάρρευση, ο θρησκευτικός αποχρωματισμός, η καταδίωξη του εθνικού σε κάθε μορφή, η άκρητη νεωτερικότητα. Είμαστε εδώ για να προτείνουμε λύσεις βάθους για την παιδεία και τη μορφή της, για την ιστορία και πώς πρέπει να διδάσκεται στα παιδιά μας, για την οικογένεια και τις παρενέργειες από την κρίση της. Δεν ήρθαμε για να κάνουμε τη Βουλή τσίρκο. Δεν θα αντιδικήσουμε για μια αντιπροεδρία της Βουλής. Χάρισμα οι καρέκλες, χάρισμά σας. Από την Ελλάδα, όπως προείπαμε, λείπουν παιδιά, λείπει παιδεία και αίσθηση συλλογικής μοίρας, λείπει ενότητα. Μην περιμένετε από μας άκρα, ακόμη κι αν μας λέτε μόρφωμα. Μην περιμένετε από εμάς μίσος, κι ας μας αποκαλείτε λανθασμένα ακροδεξιά. Μην περιμένετε από μας σκοτάδια για να λύσετε τα διέξοδά σας. Μην περιμένετε από μας νέα τακτική κι αν μπορείτε ακολουθήστε. Με αγκάθια θα μας ματώνετε, λουλούδια θα σας ρίχνουμε. Γιατί ναι, πιστεύουμε στο Χριστό και στην αγάπη Του, στην ειρήνη, στην καταλλαγή, στα ήρεμα πνεύματα. Με ψέματα θα μας συκοφαντείτε, με την αλήθεια θα σας τιμωρούμε. Αυτή είναι η νίκη. Ευχαριστώ. Και εμείς ευχαριστούμε τον κύριο Νατσιό για την πρώτη του αυτή εμφάνιση και για την τήρηση του χρονικού περιθωρίου και οδηγούμεθα στην λήξη των ομιλιών των πολιτικών αρχηγών με την κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου, πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Ομάδος Πλεύση Ελευθερίας, που καλείται τώρα εις το βήμα.